τόσες μέρες εγκλεισμού, επιτέλους στείλαμε μήνυμα και πήραμε την εντολή για να βγούμε έξω, ρε παιδί μου, μετά από τόσες εβδομάδες. Ειλικρινέστατα, τα έχω παίξει. Η ψυχολογία μου παραμένει ανεβασμένη, γιατί έχω και όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους που την κρατάτε ανεβασμένη. Αλλά βρε παιδί μου, αυτή η κλεισούρα δεν παλεύεται. Και ξέρετε ποιο είναι το αξιοπερίεργο? Ότι όταν ο άλλος σου επιβάλλει με το ζόρι να μείνεις μέσα στο σπίτι, τότε δεν θες να μείνεις. Θες και εσύ με το ζόρι και να βγεις. Γι' αυτό εγώ βγήκα, έχω από πίσω τον καμεραμάν, τον Δημήτρη Τεοκλή. Εντάξει, κρατάμε και απόσταση ασφαλείας. 2 μέτρα. Γι' αυτό δεν με βλέπετε πιο κοντά και με βλέπετε με μακρινό πλάνο. Αλλά όλα κι όλα, δεν την μπορώ αυτή την ερημιά. Δεν την μπορώ αυτή την ψυχοπλακωμάρα. Θα τραγουδήσω. Πάμε. Ταν ταν, ταν ταν, ταν ταν, ταν ταν, ταν ταν, ταν ταν, ταν ταν. Γιατί το κάνεις το χαλάς αλλιώς? Έσκασε, παιδί μου. Περιμένει να βγάλω και καμία. Κανένα μπουφάνα. Καλώ θα κρυώσει. Δεν θα κρυώσουμε, ωραία. Θα κρυώσω τώρα. Αυτό. Εν τω μεταξύ, και να σα πω κάτι. Διαβάσαμε κάτι που μα άρεσε πάρα πολύ από έναν ιατρό που βγήκε και είπε την αντίθετη άποψη. Όχι δηλαδή ακριβώ αντίθετη, αλλά πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίσουμε. Και όλοι χύμηξαν κατά πάνω του και εξαφάνισαν σε χρόνο ντετέ την ανάρτηση που είχε κάνει. Μπορεί να εξαφάνισε και το προφίλ του, αλλά όπως και να έχει, τα λαγωνικά του ίντερνετ άρπαξαν λοιπόν ό,τι είχε πει και μετέφεραν τις γνώσεις του σε διάφορα blogs, όπου και εμείς εκεί τις διαβάσαμε και ομολογούμε ότι μας άρεσε, και σε μια δημοκρατία γουστάρουμε να ακούμε και την αντίθετη άποψη. Τα μέτρα της κυβέρνησης τα ακολουθούμε, αλλά βρε παιδιά, καλό είναι, είπαμε, να υπάρχουν πολλές πηγές. Θα μου πείτε, αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα, αλλά σε αυτό το bear the way, το οποίο το περνάμε όλοι εσόκλειστοι, καλό είναι να ακούμε και κάτι διαφορετικό. Να πιστεύουμε ότι ζούμε, ή μάλλον ότι συνεχίζουμε και ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Έτσι θεωρώ εγώ. Από την άλλη, είδατε, κρατάμε τα μέτρα πιστά. Γιατί φοβόμαστε κι εμείς. Εντάξει, και είμαστε εκτεθειμένοι. Που πάντα, πώς να το κάνουμε, λέμε πράγματα και θάματα από το κανάλι μας, μη μας επιτηθούν και ξαφνικά πάπαλα κι εμείς και δεν μας βλέπετε. Γι' αυτό εγώ, για να ανέβει η διάθεση, και επειδή στη βόλτα μας που βγαίνουμε για άθληση, αριθμός νούμερο 6, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Πάμε τραγούδι. Θα ρίξω μπόμπα στον κορονοϊό για να μπορέσω από το σπίτι μου να βγω. Δεν την μπορώ τη φυλακή αυτή, να στείλω μήνυμα να πάρω εντολή. Βγες και περπάτα, μα πρόσεξε καλά, μην έχεις άλλο πολύ πολύ κοντά και να γυρίσεις σπίτι σου νωρίς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πολύς. Κορονοϊέ, κορονοϊέ, κορονοϊέ. Κορονοϊέ, κορονοϊέ. Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για το θέαμα. Πιστεύουμε να σας ψυχαγωγήσουμε για απόψε, μιας και η Σούργελα Films θα φροντίσει και τις υπόλοιπες μέρες να παρουσιάζει τέτοια βιντεάκια. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που, βρε παιδί μου, δεν τα πολύ σκέφτεσαι, σου βγαίνουν αυθόρμητα και είναι κάτι μεταξύ κωμωδίας και φαρσοκωμωδίας. Είμαστε παράνομοι, μα όμως δεν μας νοιάζει. Η μεγάλη αγάπη μας κανείς δεν την τρομάζει.